Στους δρόμους του Ηρακλείου βγήκαν χθες μέλη της αγωνιστικής παρέμβασης εκπαιδευτικών του Ηρακλείου, πολίτες αλλά και φορείς, για την υπεράσπιση των τριών συναδέλφων τους που διώκονται πειθαρχικά γιατί αντιδρούσαν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υλοποιώντας απόφαση της ΟΛΜΕ. Δεν είναι παραβάτες του ποινικού δικαίου. Δεν είναι εγκληματίες, είναι αγωνιστές, είναι συνδικαλιστές, εκπροσωπούν το συλλογικό ήθος και το δίκαιο και γι' αυτό τους προσπιζόμαστε. Λέμε να απαλλαγούν από κάθε κατηγορία. Αυτό έχει να γίνει τώρα και 50 χρόνια. Δεν έχει υπάρξει ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Η κυβέρνηση ανοίγει αυτό το ζήτημα μόνο και μόνο για να τρομοκρατήσει όλους τους εκπαιδευτικούς, να τρομοκρατήσει τους μαθητές, να μην αντιστέκονται. Περί ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης έκαναν λόγο εκπαιδευτικοί που επισήμαναν ότι πρακτικές τρομοκρατίας σε εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές για να μην αντιδρούν σε όσα συμβαίνουν δεν θα περάσουν χωρίς απάντηση και αγώνα. Τους καλούμε και στην απεργιακή κινητοποίηση στις 11.30, στις 23 Δεκάτου στις 11.30 στην Πλατεία Ελευθερίας, η μέρα που γίνεται, περνάνε από τον πειθαρχικό η Χρύσα Ιχοτζόγλου και ο Γιώργος ο Καβαδίας, έτσι ώστε να απαιτήσουμε την απαλλαγή τους από τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Υλοποιούμε τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας, υλοποιούμε την απέτηση της βάσης κάτω τα χέρια από τα εργασιακά δικαιώματα. Ενάντια στην αξιολόγηση, την ατομική, την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας που δένει το σχολείο με τους νόμους της αγοράς, που το κατηγοριοποιεί ταξικά και που καταργεί θεμελιώδη δικαιώματα όπως είναι η σταθερή εργασία και τα δημοκρατικά δικαιώματα στο σχολείο. Οι συναδελφοί μας δεν είναι παραβάτες του ποινικού δικαίου, σημείωσαν εκπαιδευτικοί που κάλεσαν συναδέλφους τους αλλά και πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην απεργία στις 23 Οκτωβρίου, που τα τρία άτομα οδηγούνται στο πειθαρχικό ζητώντας την απαλλαγή τους από τις κατηγορίες που τους βαραίνουν. Μάλιστα, ο ένας συνάδελφος, ο Γιώργος Καβαδίας, είναι ήδη συνταξιούχος. Και με αυτή την έννοια, το κράτος δεν τηρεί ούτε την νομιμότητά του. Μας δείχνει ότι ακόμα και αν αποστρατεία θα μας διώκει επειδή αντιστεκόμαστε.